Καλή επιτυχία, Ντένι μου. Και να προσέχεις εκεί που πηγαίνεις τα ξένα, σε παρακαλώ. Γεια σας. Σοφία. Γεια σου, Ντένι. Γεια σας. Μου αρέσει τη φούστα σου και τη τσέντα σου. Και το κολάνι που έβαλες με τη φούστα. Μου αρέσουν τα παπούτσια, αλλά maybe όχι με αυτό το καλσόν. Αυτά τα και τα κολιέ, για μένα δεν ταιριάζουν. Είναι κλασικά. Έβαλα με μαργαριτάρια, έτσι πιο... Νομίζω αν ήταν επειδή το κολάρο είναι τόσο ψηλό. Ναι. Και έχει και σούρες. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν τα χρειάζεσαι. Mm. Αλλά μου αρέσουν τα σκολαρίκια. Ωραία. Μόνον ήταν να βγάλω τα κολιέ που έβαλες. Και για, σίγουρα όχι για αυτό το καπαρτίνα. Αλλά η φούστα είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι on concept για μένα. Ευχαριστώ. Sorry, Ντένι. Μαλώσε τώρα η Ντένι μαζί. Θα με μαλώσουν μετά γι' αυτό. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω τι συνέχεια. Όχι, όχι. Περίμενε. Να δούμε. Άμα είναι δύο. Δεν ξέρεις. Μπορεί να μας περιμένει κάποια τεράστια έκπληξη. Θέλω τέσσερα να δω. Στέλιο μας. Ναι. Κοίταξε. Πώς το σκέφτηκες αυτό το κόνσεπτ? Μου άρεσε. Με το μάνατζερ μου το συζητάγαμε. Ωραία. Να αλλάξεις μάνατζερ. Αν ήταν λοιπόν για την ακρίβεια 27 Δεκεμβρίου. Όχι. 6.30 ώρα 22, το απόγευμα. Το μετά απόγευμα. Τα Χριστούγεννα, πριν την πρωτοχρονιά. Εμένα μου είπε σήμερα ότι και το μεσημέρι έτσι πάνε, γιατί είναι τη δουλειά. Απόγευμα, ναι. Έτσι, και σε καλεί μία φίλη στο σπίτι, ναι. Για μία σαμπάνια και τυρί, ναι. Και πεπόνι, ναι, και αχλάδι. Ναι, ναι, ναι. Και πεπόνι. Μέχρι εκεί. Ναι. Πεπόνι και αχλάδι. Ναι. Ωραία. Μέχρι εκεί. Είναι αυτό. Πιο... Είναι κάτι γιορτινό, είναι αθηναϊκό, όχι κορεάτικο. Καλά, όχι. Ελληνικό μάλλον μπορώ εγώ να το πω. Εγώ θα πήγαινα και στην Κορέα. Και στην Κύπρο, ναι, εγώ θα πήγαινα, ναι. Σαν Ελληνίδα εκεί. Όχι, δεν είπα, όχι. Ότι είμαι Κορέα. Και η καπαρτίνα είναι τελείως εκτός από το υπόλοιπο look. Μπορείς να το βγάλεις για να το δούμε. Ναι. Εντάξει, εγώ το έβαλα και το κόνσεπτ το έκανα εφάνταστο έτσι. Αλλά το έκανα πιο πολύ επειδή τώρα είναι Νοέμβρης και υπάρχουν γιορτές, για έτσι πιο sick ιδέες, έτσι πιο εντάξει, γκλαμ. Εντάξει, τώρα πού να βρούμε τι φοράνε στην Κορέα, τι είναι τώρα αυτό το μέρος εκεί πέρα. Ωραία. Και άλλοι θα πάει να κάνει ονοματοδοσία. Δηλαδή εντάξει, να σου πω κάτι. Να κάνουμε, λέμε λοιπόν, ρε παιδί μου, ναι. Να φέρετε κάτι πιο εφάνταστο και να, ναι. Μην πηγαίνετε μόνο στις λαϊκές και στους λογαριασμούς να πληρώσετε. Και έχετε πάει από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Δηλαδή τώρα ονοματοδοσία πλοίου στην Κορέα. Δεν μας νοιάζει τι φοράνε. Πώς να σου το πω. Ναι. Δεν μας αφορά. Το ξέρω. Ωραία, αυτό το ξέρει γιατί το φέρε. Το είπα όμως, το συνέχισα ότι όχι, είναι μια πρόταση. Όχι, ρε παιδί μου, άκου να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να ξέρω πού, ναι. Μπορεί αυτό το look να φορεθεί. Ναι. Διότι έχει κάποια πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Όπως είναι μια χρήση φούστα, την οποία την ηρέμησες τόσο όσο, ώστε να είναι γιορτινή, αλλά να μην είναι υπερβολική. Ναι. Μπορεί να φορεθεί απόγευμα, μπορεί να φορεθεί σε ένα σπίτι, μπορεί να πάει μια γυναίκα να ντυθεί τόσο ωραία και κομψά, να πάει τις γιορτές κάπου που την έχουν καλέσει. Το είπα, τον έβλεπα. Όχι, ρε παιδί μου, έλα τώρα θέλω να πας στην Κορέα, στην ονοματοδοσία, να σπάσουμε την μπουκάλα πάνω στο Ντένι Σταρ. Εγώ θα κρατούσα, ξαναλέω. Ωραία. Όλα τα μέσα. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά εδώ, γιατί έχει ακριβώς συμπλούσες σου αυτές τις σούρες και αυτό το κολάρο. Ναι. Οπότε, ενώ τα κοσμήματα με το ύφος ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν γιατί έχει μπλούζα αυτά εδώ τα στοιχεία. Πρέπει να το προσέχετε γενικά τις λαιμοκόψεις με ό,τι, ναι. Κοσμήματα βάζετε από πάνω. Η καμπαρτίνα δεν ταιριάζει καθόλου. Ήθελα οπωσδήποτε ένα ωραίο παλτό, ρεγκλάν, σε ένα ωραίο μάλινο για να ηρεμήσει κι άλλο η εικόνα. Είναι ένα ωραίο γιορτινό look. Να πας σε μια γιορτή, σε ένα σπίτι, σε μια εκδήλωση. Δεν πας στην Κορέα. Εντάξει. Εντάξει. Τέσσερα. Ναι. Καλά τώρα το παρατράβει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω άσο, ναι. Γι' αυτό. Αυτό δεν είναι για άσο. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν το έχετε καταλάβει στο επόμενο. Να το βάλω το πόη μου κάτω. Το έχετε μετανιώσει. Δεν είναι για άσο. Γιατί δεν είναι για άσο? Because είναι πάρα πολύ κομψή. Ναι. Ήφερε και ιδιαίτερα κομμάτια. Τα κάμε ωραία μαζί. Το μόνο έντονο λάθος ήταν η καπαρτίνα και τα κολιέ. Και το κόνσεπτ. Όχι, δεν είναι για κόνσεπτ. Για μένα είναι λάθος το κόνσεπτ. Ωραία, προτιμάς δεν θα ξανακάνω τέτοια προτιμάς ένα κόνσεπτ. Δεν υπάρχει στο περίπτερο. Ταινί, η ερώτηση είναι άλλη. Ποιες θα έπαιρνες μαζί στην πρώτη κρουάζα? Καμία, εμένα καμία. Μόνο το είπε. Έχω κανονίσει μόνο την Κατερίνα, εδώ. Ούτε τη Μορτασία πια καμία. Μορτασία που μου είπε το κόνσεπτ και με έκαψε.
Ας το είπε τελικά. Και για να σας πω και όλα, για να λυθεί και όλος ο καυγάς, γιατί λείπατε εσείς με την Διονυσία, αυτό το πουκάμισο που το έχει χαρίσει η Μορτασία. Μου λέει, μου είναι μεγάλο, ναι. Μορτασία. Μου είναι μεγάλο και θέλεις ένα πουκάμισο. Τι λέω, ναι, και μου το έδωσε. Το είδε η Διονυσία και έγινε ο χαμός τα προηγούμενα επεισόδια και το φόρεσα. Αυτό, επειδή μου άρεσε, το συνδύασα. Ένα γαλαζοπράσινο έδωσε, γαλαζοπράσινο με λουλούδια κάτι. Δύο ήταν, είναι αυτό και το άλλο θα το βάλω σε άλλο επεισόδιο. Δεν με νοιάζει, ανταλλάξτε ρούχα και βαθμούς, δεν με ενδιαφέρει. Εν τω μεταξύ, εσύ ανταλλάσσεις συνέχεια με τη Γεωργία, της δίνεις συνέχεια πράγματα, σας έχω πιάσει. Αλλά αυτό δεν το αναφέρουμε. Έχεις δώσει ποτέ τίποτα. Μια τσάντα μια μέρα, μια δανεική και το είπα και στους κριτές. Και κάτι ακόμα, και γενικότερα και άλλη φορά. Και στη Χριστίνα δώσω μια μέρα σκουλαρίκια και στην Τένια δώσω μια μέρα σκουλαρίκια. Τέλος. Αχ, τρόμαξα λίγο. Μα ξεκινάτε, τσακώνεστε χωρίς λόγο. Άσχετα ποιος στέκεται μπροστά σας για άσχετα θέματα. Πετάγεστε, είναι η γυναίκα μπροστά σας. Μιλάμε για την Τένι. Μου δώσε, σου δώσα πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα, πριν τρία επεισόδια, πριν οχτώ επεισόδια. Δημήτρη. Τένι Σταρ. Είσαι και φαίνεσαι. Εννοείται. Δεν το συνεχίζω. Κάπως αλλιώς το λέγαμε στο σχολείο. Πολύ ωραία η φούστα. Αυτό που είναι χρυσό και λίγο liquid, το ύφασμα. Αυτή η φούστα, να ξέρεις, ενώ είναι πολύ δύσκολη, θα μπορούσε να γίνει πασπαρτού για πάρα πολλές εμφανίσεις. Από casual, με αθλητικά, με sneakers από κάτω, μέχρι βραδινή. Είναι πραγματικά ωραία η φούστα. Αστοχία μεγάλη, το πουά, το καλσόν με τα παπούτσια δεν ταιριάζει. Ήθελε απλό καλσόν δίχτυ. Και όχι να έχει πουά, γιατί έχει πολλές μπαρέτες, έχει πολλά λουράκια το παπούτσι και δεν ταιριάζει με το πουά. Ναι. Το πουκάμισο επάνω, αυτή η μπλούζα που φοράς, μάλλον όχι πουκάμισο, η μπλούζα που φοράς, θα ήθελα να ανισχύσεις λίγο τους ώμους. Γιατί είσαι μια πολύ ψηλή γυναίκα και οι ώμοι σου πάντα φαίνονται λίγο πιο στενοί. Ναι. Θα ήθελα λίγο να τους ανοίξεις. Υπέρλαμπρη, δυναμική, καταπληκτική. Καταπληκτική. Πάρε το ένα. Τένι Σταρ. Όχι, γεια σου. Ναι, αλλά θα είναι πάρα πολύ γλυκό. Να. Με καρδιά θέλω. Oh. Θα είναι γλυκό. Ποιο? Πετιμέζι. Ποιο? Δύο. Ah. Να σου πω κάτι. Ναι, αλλά ευχαριστώ. Στο τέλος της ημέρας είναι πολύ ωραία, αλλά είναι φούστα μπλούζα. Τένι Σταρ μου. Τι? 6,4. Πώς φαίνεται? Πάλι καλά. Πάλι παράπονο. Από εδώ δεν είναι. Δεν έχω παράπονο. Δεν έχω παράπονο. Γεια σας. Ευχαριστώ.